Πάμε Καρία και μετά λιμάνι Ηρακλείου. Το πετύχαμε. Πάμε να συνομιλήσουμε τον κύριο Χάρη Καραπέτη. Κύριε Καραπέτα, καταφέραμε τελικά. Ο επιμένω νικά. Ακριβώς. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε στην Ικαρία, για πείτε μας. Βρισκόμαστε εδώ στο νοτιοδυτικό άκρο του νησιού, ναι. Στο ενοικισμό Καρκινάγριων Ικαρίας, στη περιοχή Ράχες, στην ευρύτερη περιοχή των Ραχών Ικαρίας. Είναι από τα πιο όμορφα σημεία στην Ικαρία. Βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα αυτή τη στιγμή. Ένα πανέμορφο μέρος. Για να φτάσει κανείς εκεί, νομίζω, υπάρχει ένας αγροτικός δρόμος, διορθώστε με. Υπάρχει ένας αγροτικός δρόμος πράγματι, ο οποίος όμως τα τελευταία χρόνια έχουμε την ευτυχία ναι. να έχει επίσημα ασφαλτοστρωθεί. Οπότε η πρόσβαση στο χωριό είναι πλέον πολύ εύκολη. Πώς είναι τα πράγματα τώρα και το κλίμα και η ατμόσφαιρα εκεί στην Ικαρία με την πανδημία? Εμείς κινούμαστε, όσο και να ακούγεται λίγο παράξενο, κοντά στους ρυθμούς των πόλεων, ναι. με τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και είμαστε όλοι σε αναμονή των εξελίξεων. Ετοιμάζεστε για το καλοκαίρι, υπάρχουν ετοιμασίες, υπάρχουν έτσι ανακαινήσεις εκεί σε τουριστικές επιχειρήσεις. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Ναι, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια δεν διαφέρουμε πολύ από τα υπόλοιπα τουριστικά νησιά. Ναι. Υπάρχει και εδώ πέρα μια διαδικασία ανακαινήσεων και ετοιμασιών του τουρισμού γενικότερα, των χώρων εστίασης, των ξενοδοχειακών μονάδων. Απλά περιμένουμε και τις αποφάσεις της κυβέρνησης, βέβαια, για να μπορέσουμε να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε. Μάλιστα. Συνολικά. Με τους εμβολιασμούς πώς θα πηγαίνετε εκεί στην Ικαρία? Με τους εμβολιασμούς είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έχουμε το χαρακτηριστικό ότι έχουμε αρκετά λίγο πληθυσμό στο νησί, μόνιμους κατοίκους, αναλογικά βέβαια με την έκταση του νησιού, το οποίο είναι πολύ μεγάλο. Ναι. Έχει οργανωθεί σχετικά καλά ο εμβολιασμός εδώ. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Βαίνουν όλα καλώς. Μάλιστα. Εν αναμονή λοιπόν των κεντρικών αποφάσεων, εκεί οι καριώτες είναι έτοιμοι, δεν πολύ αγχώνονται κιόλας. Τα τελευταία χρόνια ναι. όλο και παραπάνω. Όλο και... Παλαιότερα ναι, δεν υπήρχε το άγχος τόσο έντονα. Το μυστικό της μακροζωίας εκεί ποιο είναι, θα μας το αποκαλύψετε? Για μένα είναι η κοινωνία των προσώπων. Η κοινωνικότητα δηλαδή. Η κοινωνικότητα. Και εντοπίζω το μυστικό εγώ, ναι. Το καλό κλίμα που υπάρχει ανάμεσα εκεί στους ντόπιους, στους κατοίκους. Ακριβώς. Το ζεστό Ακριβώς. κλίμα φιλοξενία, σαν την Κρήτη πάνω κάτω δηλαδή. Είναι γνωστό ότι έχουμε πολλά κοινά σαν νησιά και εμείς με εσάς εκεί πέρα. Και αυτό είναι κάτι πολύ θετικό και έχουμε και πολλές επαφές. Κοινωνικές μεταξύ μας και σε πολιτιστικό επίπεδο. Βρίσκεστε εκεί σε ύψωμα να κλείσουμε τη σύνδεση με μια εικόνα, δεν ξέρω αν είναι εφικτό. Βρίσκομαι, όχι, είναι παραθαλάσσιο το χωριό, βρίσκομαι στην αυτογραμμή του χωριού, ναι. σε μια πανέμορφη ξενοδοχειακή μονάδα εδώ πέρα, στο Καρκινάγρι Rooms, και να κλείσουμε βεβαίως τη σύνδεση με ένα πλάνο. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Να σας ευχαριστήσω πολύ, ευχαριστώ και για την υπομονή βέβαια, για να βγούμε στον αέρα. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, κλείνουμε λοιπόν με ένα πλάνο. Πριν πάμε στο λιμάνι του Ηρακλείου, μας μίλησε εκεί ο κύριος Καραπέτ και για τον τουρισμό. Πανέμορφο, πανέμορφο το σκηνικό, πανέμορφη εικόνα. Μπήκαμε, δεν έχουμε μπει σε καλοκαίρι, σε καλοκαιρινή διάθεση. Δεν έχουμε εισέλθει μόνο εδώ στην Κρήτη, έχουν εισέλθει εκεί και τη Ικαρία οι ντόπιοι. Περιμένω και τον τουρισμό. Λοιπόν, κάπως έτσι κλείνουμε τη σύνδεση. Υπέροχο πλάνο. Πρέπει να βγούμε, έχουμε αντίστοιχο πλάνο. Για να απαντήσουμε εδώ στην Κρήτη.